Τουλάχιστον σε 45 περιπτώσεις κλοπής καταλυτών από αυτοκίνητα εμπλέκονται τα μέλη του κυκλώματος που εξάρθρωσε η αστυνομία. Χρησιμοποιούσαν ένα αυτοκίνητο και υποδιόμενοι τους κλανώδιους συλλέκτες μετάλλων έκλεβαν καταλύτες από αυτοκίνητα. Ξεκινούσαν τα ξημερώματα από το Ζεφύρι και δρούσαν κυρίως στα νότια προάστια. Για τον κάθε καταλύτη που έκλεβαν έπαιρναν κατά μέσο όρο 350 ευρώ. Ανάμεσα στα θύματά τους και η πηγή Δεβετζή. Πήγα να πάρω το αμάξι μου. Το αμάξι μου έκανε ένα περίεργο θόρυβο. Αφού βγήκε ο γείτονας από δίπλα και μου έκανε παρατήρηση. Γιατί ακουγόταν πάρα πολύ έντονα. Πήρα το μηχανικό μου, μου λέει μάλλον σου κλέψανε τον καταλύτη, υπάρχει μία σπήρα. Ένας από τους δράστες χρησιμοποιούσε φορητό κόφτη που είχε λαμπάκι ώστε να βλέπει στο σκοτάδι και μέσα σε ελάχιστα λεπτά έκλεβε τον καταλύτη. Η ζημιά ήταν 1.400 ευρώ, δεν ήταν και λίγα. Ευτυχώς έχω καλή ασφάλεια και είχα και κλοπή και αποκαταστάθηκε η βλάβη. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορεί ο καθένας να κλέβει την προσωπική σου περιουσία. Μου είπαν από την αστυνομία ότι τους έχουν πιάσει αυτή τη σπήρα, ότι είχαν κλέψει πάνω από 60 καταλύτες και ειδικά σε αυτοκίνητα χρόνων. Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα μέλη του κυκλώματος, που σύμφωνα με την έρευνά τους κρύβονται πίσω από 45 περιστατικά κλοπών.